Πολύ παρακαλεί, πολύ παρακαλεί, είναι η αλήθεια. Ο λόγος των καφετζή. Έφτασε και μαζί μας σήμερα έχουμε ένα συγκρότημα γνωστό από πέρασμά τους σε βίντεο κλιπ του Ράδιο Αρβίλα. Η Ονειράμα. Κύριε Φόρα, ο άλλος δεν σας έχω δει σε ένα βίντεο κλιπ τελευταία, σας καλωσορίσατε. Που να δεις τι ιδέα έχω τώρα. Αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να πούμε. Όχι άλλες ιδέες, Θοδωρή, σε παρακολουθούμε. Θα προσπαθήσω να τα σέψω. Κανένας δεν γνωρίζει το παρελθόν. Ή μάλλον δεν είχαμε πει πόσο κρύο έκανε όταν κάναμε το γύρισμα. Κάτι όμως που επίσης θέλουμε να δείξουμε για αυτό το βίντεο κλιπ είναι η στιγμή που εννοείται ότι έρχονται οι Ονειράμα και φεύγουν οι Ράδιο Αρβίλα. Υποτίθεται ότι. Τι? Υποτίθεται, λέω. Υποτίθεται, ναι. Καταλαβαίνω. Και έχουμε εδώ τον. Συστήσουμε καταρχήν. Τον Άλεξ. Ο οποίος, μισό το. Χριστό με λένε. Έχουμε το κλιπάκι, Στάθη, περίμενε λίγο, έχουμε το κλιπάκι. Έχουμε λοιπόν τον Άλεξ, ο οποίος όπως το βλέπω είναι ο Άλεξ, έτσι. Ο Άλεξ. Και τον ρόλο του μπασίστα στο βίντεο κλιπ τον έκανε ο Χρήστος ο Κιούσης. Είναι, όταν, αν παρατηρήσετε το βίντεο, τη στιγμή που ο Χρήστος ο Κιούσης δίνει τον μπάσο στον Άλεξ, είναι σαν ο Χρήστος ο Κιούσης να δίνει τον μπάσο σε έναν πιο κοντό Χρήστο Κιούση. Δηλαδή, αλήθεια, είναι τόσο ίδιοι. Δηλαδή, δείτε λίγο το κλιπάκι, το σημείο αυτό, βάλτε το λίγο. Για πάμε. Στην αρχή, μόνο εκεί. Δείξε πάλι μόνο χωρίς ήχο, δεν χρειάζεται. Έχω μόνο την αρχή. Ίδιοι είναι. Δες, ο Κιούσης δίνει τον μπάσο στον Κιούση. Εδώ κοίτα. Όλοι οι άλλοι αλλάξαμε. Ή κάνουμε casting και δεν κάνουμε τώρα. Αυτό τα νέα σας καταρχήν. Τα νέα μας πολύ καλά. Ωραία. Δημιουργικά. Παίζουμε, συνεχίζουμε καταρχήν στο λιμάνι εδώ Θεσσαλονίκη. Περνάμε ακόμα καλύτερα όσο περνάει ο καιρός. Τέλεια. Παίζουμε κάθε Πέμπτη στη Λάρισα. Τετάρτη στο λιμάνι, σημειώσουμε. Πέμπτη στη Λάρισα. Παρασκευή Σάββατο έχουμε ξεκινήσει στο Gotham στην Αθήνα. Σε ένα χώρο που έχει προσαρμοστεί και έχει γίνει πολύ, πολύ ωραίος. Και έχουμε βρει και νομίζω και εκεί πέρα το σημείο μας. Και από άποψη εμφανίσεων είμαστε και full και πολύ ικανοποιημένοι. Κάθε εβδομάδα 4 live στο θέατρο δεν είναι τίποτα. Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε και πολύ ευλογημένοι που μπορούμε να το κάνουμε. Μπράβο. Έτσι κι αλλιώς. Καινούργιο τραγούδι. Και αυτό και το καινούργιο τραγούδι θα σε ρωτήσω τώρα. Τι γίνεται. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Είναι ένα τραγούδι που στην Ιταλία έχει μεγάλη επιτυχία. Είναι το Τιτσιάνο Φέρο. Και ήρθαμε κάπως σε επαφή με τους αρμόδιους ανθρώπους ώστε να το κάνουμε μια διασκευή στα ελληνικά. Μαζί με τη Σάνι Μπαλτζή και εγώ έχουμε γράψει το στίχο. Είναι ένα έτσι περίεργο ερωτικό τραγούδι, όπως το λέμε εμείς. Μας αρέσει πολύ και είναι καινούργια μας πρόταση. Κυκλοφορεί αυτό, υπάρχει κάπου να. Ψηφιακά προς το παρόν. Σε λίγο καιρό, μάλλον θα κάνουμε και μια συλλογή με διάφορα τραγούδια που έχουμε πει σε διάφορες εκδηλώσεις, που δεν έχουν κυκλοφορήσει δισκογραφικά πουθενά. Οπότε θα τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί σε μια συλλογή. Μέσα σε αυτή τη συλλογή θα είναι και αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Φεύγω από τη μέση για να σας. Αν και μετά το ευτυχώς τρελάθηκα προσωπικά, περίμενα ότι θα κλείσει ο κύκλος δισκογραφία και καινούργια τραγούδια. Βιντεοκλειπικά τελείωσε. Συγκρότημα, παρόλα αυτά. Σαν βιντεοκλειπ έχουμε όλα. Θα τον πω τον καλό το λόγο και οφείλω ένα καλό λόγο στα παιδιά μέσα από την καρδιά μου. Του γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Από τις πρώτες στιγμές τους παρακολουθώ, αλλά φέτος τους παρακολουθώ ακόμα πιο κοντά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Και το μόνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και έτσι λοιπόν και η Ονειράμα δεν είναι τυχαίο ότι είναι η Ονειράμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό, αλλά παρόλα αυτά κάπου εδώ κλείνουμε. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας τη Δευτέρα. Έχετε όλη μας την αγάπη. Καθαρά ευχαριστούμε Δευτέρα, που... Καθαρά Δευτέρα. Δεν θα πετά... θα είμαστε οι μόνοι Έλληνες που δεν θα πετάξουμε χαρταετό την καθαρά Δευτέρα. Καλά, μην το λες. Κλείνουμε με Ονειράμα, με τον καλύτερο τρόπο. Όλη μας την αγάπη, πολλά φιλιά. Να είστε καλά. Κουζάνι, έρχομαι. Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό, ναι. Παρατημένος απ' όλα, εγωιστής, κυνηγός, και τώρα άλλαξαν όλα, Αγκάλιασε με σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Το τέλος αν δεν είπα θέλω τώρα να σου πω, ναι. Τώρα πια όλα δικά μας είναι ναι. Θα περιμένω. Δεν θέλω τίποτα κρυμμένο.
μακριά από έναν κόσμο που πληγώνει. Ποτέ να μην μας βρουν ανάμεσα μας, να μην πούνε να μην μας τις πάει κανεί. Λάθη γίναν πολλά, εκεί. Όλα αρχίσαν στραβά, εκεί. Μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά, εναι. Γιατί σε τ' άλλο μισό. Hey!